Θέλω να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο και να κλείσουμε λίγο την ενότητα που έχουμε ανοίξει, τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει αναφορικά με τις εκλογές. Τι έκαναν εκεί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο στο Ρέθυμνο οι δάσκαλοι? Πήραν την πρωτοβουλία να μάθουν στα παιδιά, να ανοίξουν μία συζήτηση με τα παιδιά αναφορικά με την εκλογική αναμέτρηση, αναφορικά με τις εκλογές, αναφορικά με τα κόμματα που συμμετέχουν και για ποιους λόγους ψηφίζουμε. Περισσότερα θα μας πει κυρία Δέσποινα Μαυράκη, εκπαιδευτικό στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, την οποία θέλω να καλησπερίσω. Κυρία Μαυράκη, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε, για τη φιλοξενία. Όμορφη και ξεχωριστή η πρωτοβουλία σας. Δεν θα έλεγα ότι είναι ξεχωριστή. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία, η οποία όμως από τη στιγμή που έχουμε εκλογές στην Ελλάδα, τι πιο ωραίο. Και φυσικά να δράξουμε όλη την ευκαιρία αυτή σαν εκπαιδευτική και στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, να ζήσουμε λιγάκι τη δημοκρατία μέσα από τη δημοκρατία με μια βιωματική δράση. Και αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Εκλογές λοιπόν στην τάξη, εκλογές στα Τριτόπουλα, εκλογές στο 14ο Δημοτικό Σχολείο και σε όλα τα σχολεία της χώρας μας. Γιατί θα ήθελα να αναφέρω βέβαια ότι γενικώς αυτή η εκλογική διαδικασία στην τάξη και στο σχολείο είναι μια πολύ αγαπημένη διαδικασία για τους μαθητές. Την περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο. Δηλαδή, εκτός του ότι έχουμε τώρα εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές τώρα κάθε 4 χρόνια, είναι οι εκλογές που αρέσει να γίνονται και στην τάξη μέσα. Και τόσα χρόνια, δηλαδή, που υπηρετώ δασκάλα πάνω από 21 χρόνια, θυμάμαι πολύ καλά ότι το περιμένω πώς και πώς κάθε χρόνο που ξεκινάμε την σχολική χρονιά, κυρία, πότε θα κάνουμε εκλογές. Αλλά αυτό που θα ήθελα έτσι λιγάκι να επισημάνω και να πω είναι ότι γενικώς ο θεσμός της δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικός και αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας και στους μαθητές μας, να το καταλάβουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα. Βέβαια, μιλάμε για κανόνες, για αξίες που ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινούν από την οικογένεια, όμως, το πιο επισήμως στο σχολείο είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των νέων, που είναι υπεύθυνο για το θεσμό της δημοκρατίας. Για πείτε μας, τι πραγματοποιήθηκε μες στην τάξη, στο πρακτικό κομμάτι? Ναι. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δουν τα παιδιά ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εντάξει, όχι ακριβώς. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον ένα μέρος από την εκλογική διαδικασία να εφαρμόσουμε στην τάξη. Στήσαμε λοιπόν ένα εκλογικό κέντρο, όπου εκεί ανακοινώθηκαν οι νόμοι και οι κανόνες. Τα παιδιά έπρεπε λοιπόν να τηρήσουν τους νόμους και τους κανόνες. Και το σημαντικότερο βέβαια, αυτό που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι όταν τους ανακοινώσαμε ότι, μην ξεχνάμε, μιλάμε για τρίτη δημοτικού, είναι η πρώτη φορά που Σωστά, βέβαια. Όταν τους ανακοινώσαμε ότι έχουν όλοι οι μαθητές το δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέξουν, κυρία αλήθεια το λέτε? Δηλαδή μπορούμε να εκλεγούμε όλοι? Ναι, βεβαίως, έχετε όλοι το δικαίωμα. Πραγματικά υπήρξε ένα σούσουρο μες στην τάξη. Και σε ένα πολύ ειρηνικό κλίμα, θα έλεγα, και αυτό πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και σε μια έτσι μια ήρεμη συζήτηση πέσανε τα επιχειρήματα βροχή. Εκεί δεν σας κρύβω ότι το απόλαυσα κιόλας. Μου άρεσε πάρα πολύ που προσπαθούσαν τα παιδιά να πείσουν τους μαθητές τους να τους ψηφίσουν και γιατί να τους ψηφίσουν. Δηλαδή ήταν εξαιρετική η όλη διαδικασία. Ψήσαμε το παραβάν, την κάλπη και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, αρχίσαμε ένας-ένας να ψηφίζουμε. Και στο τέλος υπογράψαμε και είπαμε πόσο σημαντική είναι η υπογραφή σε ένα έγγραφο που βάζουμε, γιατί αποδεικνύει ότι ασκήσαμε το εκλογικό μας δικαίωμα, το δικαίωμα στη δημοκρατία. Τι περνάμε λοιπόν στα παιδιά μας? Ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν είσαι ενεργός πολίτης από μικρός, διαμορφώνεις στάσεις, αξίες, γενικώς αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα, τον εθελοντισμό, είσαι ένας, αποκτάς βασικά πολιτική συνείδηση. Και είσαι αυτός ο νέος, ο οποίος κάποια στιγμή όταν θα φτάσει στα 17-18. Και θα θέλει να ψηφίσει, ίσως να μην γυρίσει την πλάτη στην κάλπη. Και πολύ σωστά το θέτετε. Ίσως να μην γυρίσει την πλάτη στην κάλπη, γιατί συνήθως αυτές οι ηλικίες φαίνεται και δημοσκοπικά και μέσα από το ρεπορτάζ μας να απογοητευμένες. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία. Είναι όμορφες ηλικίες, ειδικά ηλικίες του δημοτικού. Είναι κάποιες αθώες και ξεχωριστές συμπεριφορές που δυστυχώς με το πέρασμα των ετών δυσανασχετούν τα παιδιά και δικαιολογημένα από τις πολιτικές που ακολουθούν. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό βέβαια εμείς οι ενήλικες έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά ας ελπίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό, δηλαδή
διδάσκοντας τη δημοκρατία και καταλαβαίνοντας τα παιδιά πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία και πόσο έχετε σημαντικό δίκιο. Είναι το δικαίωμα. Το δικαίωμα διαμορφώνεται μια νέα γενιά. Διαμορφώνεται την επόμενη γενιά. Είναι τα παιδιά μας που θα φτιάξουν ένα ενστάσεις μέλη. Υπήρξαν, ενστάσεις επί του αποτελέσματος υπήρξαν. Α, ναι, απίστευτο. Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό. Όταν αρχίσαμε λοιπόν την καταμέτρηση, γιατί έγινε μπροστά σε άλλους, βέβαια και το κάναμε λίγο πιο, ακόμα πιο δημοκρατικά, δηλαδή μπροστά σε όλους έγινε η καταμέτρηση, διαπιστώσαμε ότι είχαμε ένα λευκό. Και όταν ρώτησα έναν μαθητή γιατί έβαλε λευκό, γιατί εγώ δεν ήθελα να ψηφίσω κανέναν. Ή όλους ή κανέναν. Υπήρχε αυτή η άποψη και υπήρχε και ένα άκυρο που ψηφίσανε εμένα, που δεν μπορούσαν να ψηφίσουν εμένα. Είχαμε λοιπόν και το άκυρο. Αλλά ήταν πραγματικά, μάλιστα, γιατί ήμουν στην Φορεστική Επιτροπή. Άρα ήταν λοιπόν εξαιρετική η διαδικασία. Δεν σας κρύβουμε ότι την απολαύσαμε. Και περιμένω κι εγώ πώς και πώς πάλι του χρόνου. Μπράβο σας, κυρία Μαυράκη. Συγχαρητήρια. Η αλήθεια να είναι. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Συγχαρητήρια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους σας. Να είστε καλά.